Φίλε και φίλοι, γεια σα. Ακούτε την εκπομπή Ραδιο Παντγέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν. Το πρόγραμμα μεταδίδεται στου 106,7 στα FM στην Αττική και διαδικτυακά στο www.ertopen.com. Αναμεταδίδεται επίση από το ραδιοσταθμό του Σωματείου Εργαζομένων Αλουμινίου σε 97,3 στη Βιωτία, τη Φωκίδα και τη Βόρεια Πελοπόννησο. Καθώ επίση από το ραδιοσταθμό του Εργατικού Κέντρου Ευεία στου 96,5. Στα Χανιά μπορείτε να μας ακούσετε στους 1134 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Στην παρουσίαση της εκπομπής ο Νίκος Ξυρουδάκης. Τον ήχο ρυθμίζει η Φωτεινή Καλοειδή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στηρίζοντας παράλληλα τον αγώνα της Ερτόπεν για ελεύθερη και αδέσμευτη ενημέρωση στέρνοντας ένα SMS που κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ. Η διαδικασία είναι απλή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, το κεφαλαίο γράμμα πει, αφήνετε ένα κενό πληκτρολογείτε το μήνυμά σα και το αποστέλλετε στο 54045. 1. Το κεφαλαίο γράμμα π. Κενό. Το μήνυμα και αποστολή στο, στο 54045. Θα συζητήσουμε σήμερα με εργαζόμενους της Βιομέ, με τον Κώστα Χαριτάκη και τον Βασίλη Διαμάντη που θα τους έχουμε σε λίγο στο στούντιο και θα επιδιώξουμε να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Σπύρο Γούρα. Ε, σήμερα βέβαια είναι μια ημέρα απεργίας στα τρένα, στον προαστιακό, στο σιδηρόδρομο, στο μετρό και στον ηλεκτρικό και στα εργασία στο ΤΡΑΜ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ και της Εταιρείας Συντήρησης της Σιδηροδρομικής Υποδομής, της ΕΕΣΥΤΑΦΥ. Είχε και μία συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί έξω από το ΤΑΙΠΕΔ. Ε, διαβάζουμε από το site της Ερτόπεν σε 24 ώρια απεργία πέραν των στάσεων εργασίας που πραγματοποιούν καθημερινά προχωρούν οι σιδηροδρομικοί αντιδρώντας το ξεπούλημα της Τρενοσέ και της ΕΕ σε ένδειξη συμπαράσταση και αλληλεγγύης εξάλλου σε 24 ώρια απεργία προχωρούν και εργαζόμενοι στο μετρό και τον ηλεκτρικό οι εργαζόμενοι στο τραμ τελικά θα πραγματοποιήσουν τετρά οριστάς εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όπω αναφέρουν στην ανακοίνωσή του στα σωματεία, το σχέδιο είναι ήδη γνωστό και προδιαγεγραμμένο. Οι αστικέ συγκοινωνίε θα είναι η επόμενη δραστηριότητα που μεθοδεύεται να παραδοθεί στα αδιφάγα ιδιωτικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα, αδιαφορώντα για τι δραματικέ συνέπειε αυτών των επιλογών για τον ελληνικό λαό, αδιαφορώντα για τα ακριβά ναύλα και την ασφάλεια των ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Υπογράφουν η Ένωση Εργαζομένων του ΙΣΑΠ, ο Σύλλογο Εργαζομένων στο, Τρα, στο ΤΡΑΜ, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργία Μετρό Αθηνών, Σωματείο Ηλεκτροδικών και Λοιπών Εργαζομένων Κίνηση στη Στασή και η ανακοίνωση συγκεκριμένα ενάντια στην πόλη τη Τρενοσέ λέει το καταστροφικό ξεπούλημα των υποδημών, υποδομών συνεχίζεται. Μετά το λιμάνι του Περεά, τα περιφερειακά αεροδρόμια και το ελληνικό βρίσκονται στο στόχαστρο οι συγκοινωνίε με αρχή την ιδιωτικοποίηση τη Τρενοσέ και τη Εταιρεία Συντήρηση Σιδηρομικού Υλικού. Το σχέδιο είναι ήδη γνωστό και προδιαγεγραμμένο. Ε, αδιαφορώντας για τα ακριβά ναύλα και την ανασφάλεια. Των ιδιωτικών μεταφορικών μέσων, σε αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική εντάσσεται και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων στη Στασί με την υπονόμευση των διαδικασιών υπογραφή Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασία, που γίνεται με τι πρακτικέ κολλησιεργία του Διευθύνοντο Συμβούλου τη Εταιρεία, με την ανοχή, αν όχι με τι οδηγίε τη κυβέρνηση. Τα καταστροφικά σχέδια δεν θα περάσουν. Οι εργαζόμενοι στι συγκοινωνίε θα αντισταθούμε. Οι δημόσιε συγκοινωνίε είναι η υπόθεση που μα αφορά όλου. Ο αγώνα μα θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη. Το σίγουρο είναι ότι τη νίκη τη φέρνει μόνο ο αγώνας και ένας μεγάλος αγώνας είναι και αυτός που δίνουν οι εργάτες της, της Βιομέ που σήμερα είχαμε και κάποιες εξελίξεις, θα μας τα πούν καλύτερα οι ίδιοι να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να επιδιώξουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση.